Κυρίε και κύριοι, καλημέρα. Ποιο δεν ξέρει, εγώ είμαι ο βαβάς του. Αυτή η τραγεδία που γεννήγασε στην Κύπρο. Και κάνω αυτό βίντεο για έναν άνθρωπο που έχει καρδιά. Δεν έχει όλο τον κόσμο κακό. Εγώ ξέρω το τον πράγματα. Έχει και κόσμο καλό. Που έχει δύναμη να τραβήσει σινή, να πάει λίγο να τσεκάρει τι γεννήγασε στην τραγεδία. Σας παρακαλώ, κάνετε share πριν να κέψω. Κάνετε share όποτε μπορείς. Στείλε το αυτό βίντεο τα με που πρέπει, που ξέρετε εσείς Κύπροι, και να σας το πω και αντί, για να βλέπει τον κόσμο, όλο τον κόσμο, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει αυτή η τραγεδία και να μπει φως, όπως τι έχει αγγελό μου τα με φως για πάντα. Γι' αυτό θέλω να γίνει και τα με φως για πάντα, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σε ενημερώσω που την πρώτη μέρα που ήρθαμε στην διατρόφια, επειδή μιλώ κάτι λίγο με το διατρόφιο, έκαμε λάθος, έκαμε και αυτοί και άλλοι που γύρω, όλους έκαμε λάθη, και να σας το πω η αλή, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι μόνος μου, μεγαλώσω αυτή η μωρά, που ήταν μικρά μπορεί, που ήταν Μαρία ένα χρονό ας πούμε, μεγαλώσα μόνος μου, έτσι ομόρφω όπως είδες να με, κυρίες και κύριοι. Ενημερωσέ το σχολείο να δείτε πόσο όμορφο μωρό ήταν το σχολείο, πόσο χαρακτήρα όμορφα είχε αυτό μωρό, για να βλέπετε τι χαρακτήρα έχω το και εγώ. Επειδή εγώ είμαι χαλός ο αυτό μωρό. Όχι άλλοι, εγώ μόνος μου. Μόνος μου, κυρίες και κύριοι. Και το άλλο μωρό, βάλε μόνος μου. Να σε ενημερώσω την πρώτη μέρα που έκανα πίεση να πάω στην ψυχολόγο, στο ψυχιάτρο, sorry, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά να σταθούμε λίγο πίσω να δείτε τη ζωή του Άλεξ. Το Άλεξ είναι στη μονάδα, το μωρό μου, είναι που το μικρός, που είναι η πρώτη τάξη. Φαντάζετε, κυρίες και κύριοι, πρώτη τάξη. Να μην υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν δύναμοι, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να βοηθήσει τα μωρά που έχει στη μονάδα. Το Άλεξ δεν έπερασε καλό ζωή στη ζωή του. Επειδή κάτσε κλειστό, κυρίες και κύριοι, στη μονάδα είναι μονάδα. Το μωρό ήταν άρρωστος, που τον μικρό. Έτσι ήταν ζωή του. Κανένα ως δαμέ, κυρίες και κύριοι, δεν με βοηθίζει. Εγώ εσάς από το μωρό, ότι μπορώ να κάνω, ότι μένα έκαμα το. Είναι μέρες τους να μου κάνει το μωρό. Είναι μέρες τους που νιώθει το μωρό. Όλα ό,τι θέλει που μένα ήταν δικαιώματα, κυρίες και κύριοι. Είναι κάμε, είναι είπα, όχι, το μωρό μου έφελω να, όχι, έφελω να κάτσει στη μονάδα, έφελω να το βάλετε, όχι. Πάντα έχει δικαιώματα που μένα, πάντα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, όλοι θέλουν να πλύνουν τα σέρκα του για αυτή η τραγεντία. Πρέπει να πλύνουν τα σέρκα του. Δεν ξέρω γιατί. Απλά πιστεύω διότι θέλει να ξέρει τον κόσμο την αλήθεια. Απλά εγώ να σας το πω. Εγώ δεν μπορώ να σιωπηθώ. Σημαίνει ότι αυτή άγγελος επέχανε άγγιγα. Επέχανε για τίποτε. Όχι, αυτό το πράγμα δεν μπορώ. Τώρα άμα είμαι στη ζωή, είμαι να κάνω φως, κυρίες και κύριοι. Να κάνω φως, επειδή το μωρό το άλλο ήταν άρρωστος. Ήταν άρρωστος, κυρίες και κύριοι. Αυτή ξέρει το. Ψυχολόγο που το σχολείο ξέρει ότι είναι άρρωστος το Άλεξ. Το ψυχιάτρο ξέρει ότι είναι άρρωστος τον Άλεξ, το μωρό. Ούλους, να με γυρώ, ξέρουν αυτό το πράγμα. Γιατί επέρασε τόσα χρόνια, φαντάζεται, κυρίες και κύριοι, που την πρώτη τάξη, το 7 χρόνο, ως την 13 χρόνο, έχουμε 6 χρόνια, 6, που αυτή δεν έκαμε τίποτα. Δεν ξέρει τι έχει το μωρό. Που μένα, είπα σας, είχε δικαιώματα να κάνει ό,τι θέλουν. Εγώ πάντα είδαμε να βοηθήσω τα μωρά μες στο αυτό σπίτι, αυτό.
ελείπαμε που την ανάγκη να, κυρίες και κύριοι, να σας το πω και γιατί. Και 230 ευρώ μηνύς και εψιλό εψιλό. Και 360 τέλος του μήνα 30 του μια που πιάνω άλλα λεφτά είναι 500 και κάτι. Με αυτά λεφτά κανένα δεν μπορεί να ζήσει όχι ένα μήνα. Ούτε και ο εβδομάδες δεν μπορεί να ζήσουν. Εγώ έκανα προς 60 λεφτά για να ζήσουμε πόσο γίνεται μακριά. Απλώς, άμα δεν έχω τι να φάω και τι να δω κοντά μωρά, σε ανάγκη να πάω να δουλεύω για να βγάλω λίγα λεφτά, λίγο καιρό στο μήνα, μπορεί 3-4 μέρες, για να βγάλω άλλα λεφτά για να μπορεί να ζήσει τα μωρά. 2 χρόνια, κυρίες και κύριοι, κανένα δεν ήρθε το σπίτι μου να με ρωτήσει, ούτε κυβέρνηση, ούτε γραφείο, ούτε κανένα. Τούτο είναι ένα αλήθεια, κανένα δεν ήρθε να μου πει, κυρίως θέλεις βοήθεια, ναι, κυρίως, το Άλεξ δεν πάει καλά. Το σχολείο Άλεξ είναι νευριασμένο, καμ, συν. Πρέπει να το βάλουμε γιατρός για να δούμε τι έχει το μωρό σου, να το βοηθήσουν. Τούτο είναι δουλειά μου, κυρίως Βασίλη, τούτο. Για να βλέπω ό,τι μωρά έχει προβληματικό, να το πιω από το χέρι να ενημερώσω την οικογένεια του και να πάει να το σάζει. Γι' αυτό είμαι εγώ για με στην αυτή δουλειά. Γι' αυτό. Κανένα δεν με παίρνει έτσι, κυρίως και κύριοι. Κανένα. Ο σήμερα... Sorry. Ο σήμερα κανένα εν με ρωτίζει τη γυναίκαση που την αλήθεια να κάτσει στο τραπέζι να μιλήσουμε, να κουβεντιάζουμε, να δει πού είναι το λάθος. Κανένα έφερε να ξέρει. Γι' αυτό κάνω και αυτό βίντεο για να κάνουμε share, να βλέπει κόσμο που έχει δύναμη, που έχει καρδιά, που έχει δουλειά για να το τραβήσει από αυτή που για μέ. Γιατί έκαμε σε έτσι. Γιατί φέρεις εσύ να μείνεις δάμε, για να κάνεις άλλη ζημιά, να σας το πω άλλο πράγμα, κυρίους και κύριοι. Σήμερα ήταν αγγελό μου, αυτή όμορφη γκορούα. Αυτός είναι στο νοσοκομείο, μπελός, και δεν ήξερε τι να κάνει, εγώ έπια και να σας το πω και ύστερα λίγο, στη νοσοκομείο που είναι όλοι άρρωστοι, και ο άγγελος είναι στο ουρανό. Σήμερα είναι δικά μου τραγεδία. Αύριο μπορεί να είναι δικά σου. Μπορεί εσύ αύριο να πιέσεις το μωρό σου να τον πάρεις γιατρός και να σου κάνει όπως έκαμε μου μεν. Να μπορεί να κάνεις μετά, τι να κάνεις. Να πάεις να τη σκοτώσεις, δεν μπορείς. Τι να κάνεις κυρίες και κύριοι μετά που να γίνει. Ό,τι και να κάνεις, έφυγε το μωρό. Αλλά εγώ θέλω να πεθάνει άνετα. Με κανένα να κάνει τίποτε. Όχι. Τούτο πράγμα τα θέλω. Και αυτό σας παρακαλώ. Κάμετε share για να βλέπει κόσμο που πρέπει να βλέπει αυτό το βίντεο. Το να κέψουμε το διατρός. Το διατρός είδε το 3 φορές. Ενημερώσα του ότι έχει πρόβλημα. Είπα του ότι έχει το μωρό. Είπα του την ανάγκη να μου, γιατί δεν έχω λεφτά να τον πάρω έξω. Είπα του για όλα, κυρίες και κύριοι. Ζήτησα ένα χαρτί για να μπορώ να προσέχω τον μωρό. Έδωσε μου ένα χαρτί, αλλά όχι δυνατή. Πως μπαστογίν το χαρτί σημαίνει ότι μπορεί να κάτσει μόνος του σπίτι, γι' αυτό διαγνωστή. Πω τούτο χαρτί που έδωσε μου, εν σου κρίνει εψιλό-εψιλό, επειδή είναι λαφρά κυρίες και κύριοι, λαφρά γραφή, και με τον ψυχολόγο είπε το ίδιο και αυτός διατρός. Τώρα, αυτή άγγελος είπε στη ουρανό και εκείνη είναι δαμέ, βάλε. Είναι δαμέ. Είναι δαμέ και τέλος του μήνα μπορεί να πιάσει και 4.000 ευρώ. Δεν ξέρω πως θα πιάνει αυτή. Αλλά για να γίνει άλλο ζημιά όπως το δικά μου, τραγεδία,
Eiffel. E αυτό, σας παρακαλώ, ό,τι ξέρετε, τηλέφωνα καλά, όποιο ξέρει κόσμο δυνατή, πιάνετε και πες τους την αλήθεια όπως λαλώ εγώ δαμέ. Άμα εσύ είδες του 3 φορές, 4 φορές το μόνο, ενώ μέρα σας σου ότι μωρέ έχει πρόβλημα, το σχολείο ξέρει το παιδί. Γιατί δεν έκαμε τίποτα, γιατί τώρα θέλει μόνο να κλαίω εγώ και γίνει να πιάσει τη ζωή του πίσω. Όχι. Τούτο πράγματα είναι σωστά. Όχι. Τούτο πράγματα πρέπει να ξέρει όλο τον κόσμο. Είπα σας. Σήμερα είναι δικά μου. Αύριο να είναι δικά σου. Αύριο μπορεί εσύ να φωνάζεις και να κλαίω όπως φωνάζω και κλαίω εγώ τώρα. Η καρδιά μου είναι σπασμένο. Κανένα δεν ξέρει. Μόνο εγώ που ξέρω. Γι' αυτό σας παρακαλώ άλλη μια φορά. Πιάνετε τηλέφωνο όποιος ξέρει. Παίρνω τη ζημιά μου που έχω και παίρνω να με βοηθήσει να έρθει κοντά μου να μιλήσω, να βλέπει τα χαρτιά, να ξέρει την ιστορία για να μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτοί που κάμε λάθος τον νόμο, που έκαμε λάθος, θέλω μόνο τον νόμο, δεν θέλω κανένα να πιάσει την πρόβλημα μου και να το κάνω ζημιά χωρίς να κάνω λάθος. Ποιος έκαμε λάθος να πληρώσει. Έτσι είναι σωστά. Και εγώ πληρώνω. Έχαζαμε 2, όχι ένα μωρό. 2. Εμένα ποιος να έρθει να μου πιάσει τον πόνο. Κανένα. Να μην είδαμε για πάντα. Γι' αυτό θα σε ενημερώσω, κάμετε share. Την αυτή στιγμή κυρίες και κύριοι, κανένα δεν μου πιάσει τηλέφωνο. Τζίνος είναι δάμε, λέει ότι είναι λαπρά. Φαντάζεται κυρίες και κύριοι. Λαπρά. Το άλλο μωρό που είναι στο νοσοκομείο δεν έχει πρόβλημα. Έκαμε αυτή φασαρία με λαφρά προβλήματα. Φαντάζεται. Λαφρά. Έτσι γράφει το διαγνωστικό. Έτσι βρέντο. Λαφρά. Τούτη ξέρει να μου κάνει μπουτζή. Εγώ δεν ξέρω. Γι' αυτό σας παρακαλώ. Ποιος έχει δύναμη. Πιάνε τηλέφωνα. Πιάνε τηλέφωνα και άντε να βοηθήσουμε ένας το άλλος. Επειδή το Θεός έτσι φέρει τώρα. Έφερε να μείνει αυτή η τραγεδία που είναι στη ζωή μου να μείνει άνετα. Όχι. Τούτη κάτι λίγο φοβούμε για κυβέρνηση που είναι να με κόψει το επιδόμα. Τι να πω πιάνω 230 συν το σπίτι. Με τούτα 3 κυρία και με άλλο 360 τέλειος του μήνα, πώς να ζήσει 2 μωρά και ένα άνθρωπος μεγάλος. Θέλεις μπεζίνα, θέλεις πράγματα του σπίτι, να πλύνεις, να καθαρίζεις. Θέλεις φαΐ κυρίες και κύριοι πρώτα. Μπορεί να ζήσει, μπορεί αυτή να πάει μια νύχτα έξω και όλα λεφτά που έχω εγώ κάτι μήνα μπορεί να γίνει σπάζονται μια φορά. Μια φορά. Σας παρακαλώ. Πιάνετε τηλέφωνα όπου ξέρετε δυνατά κόσμο και να έρθει κοντά μου και να σας του πω και τηλέφωνο. 99-08-79-34. Στο άγγελο μου έφερω να πεθάνει άνετα. Αυτό είναι εσύ, λαφρά. Είσαι πρόβλημα μεγάλο. Είσαι ένα άρρωστο στο μωρό. Γιατί στο σχολείο είναι συνοδό. Έτσι είναι στη μωρά, είσαι και συνοδό. Αλλά γιατί προσέχει το όλη μέρα έξω από την ποά. Γιατί και εγώ δεν ξέρω το τον πράγματα να μου πει. Ρε φίλε, το μωρό σου πρέπει να πάει νοσοκομείο να το σάζεις. Γιατί είναι άρρωστος. Όλοι έχουμε αρρωστιά, είμαστε άνθρωποι. Το δικό σου είναι δαμέ άρρωστος. Βάρτο, ψυχιάτρο και σάστο. Έβαλα το, έσαζα δι και γίνηκασαι έτσι όπως γίνηκασαι τώρα. Εν κάνω τίποτε κανένα. Τίποτε εν κάνω. Κυβέρνηση, εσύ και κόσμο καλό. Πάρα πολλά καλή είναι άνθρωποι εκεί μέσα. Είναι όλοι το ίδιο. Γι' αυτό κάνω αυτό βίντεο να βλέπει και να έρθει κοντά μου να μου πει τι πρέπει να κάνω. Για τούτη ζημιά
Εφέλω να γίνει ούτε εσένα ούτε το άλλο. Θέλω να σταματήσει το πράγμα. Που να πάεις με το μωρό σου νοσοκομείο και να το βάλεις δάμε να το τσακάρει, πρέπει να σκεφτεί πρώτα είναι μωρό. Το δεύτερο είναι δουλειά μου να κάνω καλά την δουλειά μου. Όχι να κάνω μπελάρες για ένα πιάσω επιδόμα, για να είναι το να έβρει το άλλες. Αρρωστός το μωρό, είχε να πιάσω εγώ 560 ευρώ και είχε να το σάζω το μωρό. Πόσα αντιά, 500, 400, δεν ξέρω. Γιατί, για τούτα τα λεφτά έγραψε μου το λαφρά. Λαφρά κυρίως εσύ γιο σου πρόβλημα. Για ένα πιάσω εγώ τίποτε λεφτά. Αφού οι δικαιώματα του έχουν πάρει. Αμα ήταν να πιάσεις ένα το σάζω το μωρό. Για να τον πάρω έξω, θέλω πολλά λεφτά να κάνω τούτον πράγματα εγώ. 230, πώς θα είναι με έναν ποτούτο στο κέφαλο. Τι να κάνω να φύγω να μωρά με πεχάνει που την πείνα και να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν ήξερα ότι πρέπει να γίνει έτσι. Γι' αυτό έπειραν το τζάμι. Να μου το σάζει, όχι να μην το σκοτώσει και τα δύο. Σας παρακαλώ. Αμα μπορείτε να κάνετε κάτι, κάνετε. Εγώ περιμένω. Ξέρω ότι έχετε όλη καρδιά, ξέρω ότι όλοι σκεφτείτε πρώτα για τα οικογένεια σας, για πρέπει να γίνει, εν πρέπει να γίνει και το άλλο ζημιά που γεννήκεσαι για μένα. Στο άγγελο μου τώρα είναι στη ουρανό, εγώ είμαι χαμέ και γίνω στο νοσοκομείο. Είναι σωστά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολλά για όλους που θέλει να με βοηθήσει και να μου πιάσει τηλέφωνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσει. Όποιος έκαμε λάθος να πληρώσει. Στον νόμο, ότι έκαμε λάθος, δεν γίνεται. Λάθος κάνεις που χάνεις κάτι, που το share. Λάθος κάνεις που κάνεις μπορεί. Που κάνεις κανένα χείριση, τούτο μπορεί να πεις λάθος και εκείνο πρέπει να πληρώσει. Τούτο είναι λάθος. Τούτο είναι ζημιά. Ζημιά η τούτη. Είχες το μωρό μες στο χέρι. Ξέρεις το ιστορικό του μωρό. Ξέρεις τα όλα που πριν και κάνεις τίποτε. Και τώρα θέλεις να μου πεις ότι το άλλος που είναι στο νοσοκομείο δεν έχει τίποτε. Επέρασαν έτσι, επέρασαν τα όλα έτσι. Κανένα δεν ξέρει. Κανένα δεν ξέρει ως τώρα. Με ρωτήσει κανένα. Έλα ρε, το μωρό σου είναι έτσι. Έλα το χαρτί. Τίποτε. Ως τώρα, ως σήμερα. Έτσι κυρίες και κύριοι, άμα είσαι καρδιά, άμα είσαι πόνο για την ιστορία μου, για την τραγεδία μου, άμα είσαι μωρά, σκέφτεται μόνο τι τραβώ εγώ τώρα. Σκέφτεται μόνο πώς μπορώ εγώ να ζήσω. Που για μέ και γι. Σκέφτεται σας παρακαλώ, γιατί έχω το άλλο μωρό που γι. Τι μπορώ να κάνω με αυτό μωρό. Σας παρακαλώ, ό,τι ξέρετε, να πιάσετε τηλέφωνα μακριά. Να πιάσετε. Σας ευχαριστήσω.